Αγανακτισμένοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι όλης της Κρήτης εξαιτίας των μεγάλων περικοπών στις ενισχύσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το λόγο αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις στα κατατόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, ζητώντας εξηγήσεις. Καλούμε λοιπόν όλους τους κτηνοτρόφους την Τετάρτη της 15 του μήνα σταθμό συγκέντρωσης στο κόβο Μουριών 11 η ώρα. Να έρθουν όλοι οι κτηνοτρόφοι απαραίτητα να παραβρεθούν στο συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο αυτό θα είναι απαραιόριστο, δεν γνωρίζουμε μέχρι να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Δεν φεύγουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν μας απαντήσει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, για ποιο λόγο έκαμε αυτό το πετσόκομα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χανίων, Γιάννη Βερικάκη, η μείωση στην ενιαία ενίσχυση κυμαίνεται από 25 έως 40%, τονίζοντας ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Να προσθέσουμε ότι κάποιοι δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Όσοι έχουν κάνει μεταβιβάσεις στα παιδιά των προσωπικά και εγώ που έχω κάνει μία μεταβίβαση 10 δικαιώματα στο γιο μου, εγώ ο δότης δεν έχω πληρωθεί. Και όλοι που έχουμε κάνει δεν έχουμε πληρωθεί. Η νέα ΚΑΠ λέει ότι από το 2023 μέχρι το 2026 πρέπει να γίνει μία μείωση 22%. Ανά χρόνο 5%, 5,5% ό,τι αντιστοιχεί σε κάθε χρόνο. Έρχονται λοιπόν τώρα λοιπόν και κάνουν μία μείωση από 25 μέχρι 40%. Δεν αντέχει άλλο η κτηνοτροφία, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά και θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις αν θέλουν να έχουν πρωτογενή τομέα στο νησί, επισημαίνει τέλος ο κύριος Βερικάκης. Οι τιμές των τροφών δεν έχουν καν μειωθεί. Το τριφύλι αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 58 μέχρι 65. Είναι ανάλογο την πληρωμή που θα κάνει ο κάθε κτηνοτρόφος. Είτε είναι με επιταγή, σηκώνονται παραπάνω η τιμή. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στις ζωοτροφές σε μεγάλες εταιρείες. Ότι αν δεν έχεις μετρητής, πάεις επιπλέον, 3-4% επιπλέον. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα άλλο να συνεχιστεί. Ζητούμε άμεσες απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μας απαντήσει και τι θα γίνει στην εκαθάριση. Γιατί αυτό το πράγμα που έχει γίνει τώρα στην προκαταβολή, δεν ξέρουμε τι θα μας γίνει και το Δεκέμβρη στην εκαθάριση. Και από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς θα ζητήσουμε ραντεβού με τον Υπουργό.